Κύριε Ντζόγια, καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ στον όμορφο χώρο σας όπου φτιάχνετε το κρασί παραδοσιακά. Πείτε μας έτσι δύο λόγια τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ στο σπαστήρα. Τα σταφύλια πέφτουν μέσα στη σκάφη. Γυρνάμε λοιπόν εδώ και κοιτάξτε από κάτω, πέφτουν τα σπασμένα σταφύλια. Εδώ λοιπόν σπάνε και στη συνέχεια, αφού γεμίσει αυτό το πράγμα, το παίρνουμε και το ρίχνουμε σε αυτό το μηχάνημα εδώ, το οποίο γυρνάει και τα πατάει. Παίρνουμε λοιπόν το μούστο από εδώ, από το συνηθισμένο αυτό εργαλείο, για να καταλήξει μετά στο καζάνι, που θα βάλουμε τη φωτιά για να φτιάξουμε το ψήμα, έτσι ώστε να φτιάξουμε κρασί γλυκό. Άρα, η διαδικασία τώρα ποια είναι, ότι αφού το ψήμα αυτό, το λέμε ψήμα γιατί θα ψηθεί. Το καζάνι τώρα όπως βλέπεις είναι γεμάτο μέχρι επάνω και αυτά που βλέπεις εκεί είναι λάπαθο για να του δώσει χρώμα. Και αύριο το πρωί θα μπουν και τα κυδόνια μέσα που θα του δώσει τη μυρουδιά, το άρωμα. Έτσι, αφού λοιπόν ψηθεί αυτό το πράγμα πρέπει να φτάσει ως εδώ. Όλο το υπόλοιπο θα εξατμιστεί. Φεύγει λοιπόν το νερό με το ψήμα και μας μένουν τα ζάχαρα για να γίνει το κρασί γλυκό. Στα μπιτόνια μέσα λοιπόν έχουμε το μούστο τον άψητο και θα βάλουμε μέρος από το ψήμα μέσα στα μπιτόνια για να μετά από 40 μέρες θα έχουμε το κρασί το γλυκό. Πρόσεξε τώρα. Λίγος μούστος και πολύ ψήμα, το κρασί γίνεται γλυκό. Περισσότερος μούστος και λιγότερο ψήμα, το κρασί θα γίνει μπρούσκο. Τόσα χρόνια έχετε πια μάθει. Τώρα, τις αναλογίες αυτές πρέπει να ξέρεις αν θέλεις να φτιάξεις μπρούσκο, κρασί γλυκό ή πολύ γλυκό. Εδώ δηλαδή, αν στο ψήμα μέσα, σε αυτό που θα μείνει, προσθέσω και λίγο ασπρόχωμα, θα κάνουμε πετιμέζι. Το παλιό παραδοσιακό πετιμέζι. Πόσα χρόνια ασχολείστε με αυτό? Εγώ τουλάχιστον φτιάχνω κρασί εδώ και 8 χρόνια. Το έχετε πάρει, μόνος μου. Το έχετε μάθει από... Από τον πεθερό μου, ναι, από τον πεθερό μου έχω μάθει να φτιάχνω το κρασί το γλυκό και φτιάχνω μόνο γλυκό κρασί, μόνο αυτό ξέρω. Μην μου πει να σου φτιάξω κάτι άλλο. Αυτά. Και τι άλλα φτιάχνετε έτσι παραδοσιακά? Παραδοσιακά φτιάχνω κάπαρι. Ξεκινάμε από τα αμπελόφυλλα καταρχήν. Από νωρίς την άνοιξη. Στη συνέχεια έχουμε κάπαρι. Μετά έχουμε τα σίκα, τα ξερά, τις σταφίδες. Όπου και αυτά έχουν τη διαδικασία τους όμως. Και το... Φυσικά. Αύριο το πρωί που θα βάλω φωτιά εγώ στις 7, βία 7 και 4, θα τελειώσω το απόγευμα στις 5, θα είναι έτοιμο το ψήμα. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλη την ημέρα πρέπει να κάθουμε εδώ στη φωτιά για να μην το κάψουμε. Γιατί άμα το κάψεις, πας, τέλειωσες. Και αυτό το δίνετε σε συγγενείς, σε φίλους, γιατί σίγουρα... Φίλοι, συγγενείς, το σόι, έτσι εδώ. Μη φανταστείς τώρα ότι φτιάχνουμε τόνους, έτσι. Από όλη αυτή τη διαδικασία, αν θα πάρω 200 λίτρα, είναι ζήτημα. Απλά το κάνουμε σαν χόμπι δηλαδή. Γιατί μου αρέσει να τα φτιάχνω. Είδες εσύ κανέναν να φτιάχνει σταφίδες, να φτιάχνει σίγα ξερά, να τα φουρνίζει, να φτιάχνει ελιές αξιστές? Στα παλιά χρόνια όμως υπήρχαν αυτά. Φτιάχνανε. Στα παλιά υπήρχαν, ναι, και δεν τα. Το κάνω από αγάπη για την παράδοσή μας. Είναι να θέλεις να το κάνεις αυτό το πράγμα. Εγώ δεν πάω στα καφενεία, δεν γυρνάω στις καφετέριες. Φτιάχνω αυτά τα πράγματα επειδή μου αρέσουν και θέλω να τα φτιάχνω. Έχεις λίγο χρόνο? Όχι, έχει λίγο χρόνο. Διαθέτεις το χρόνο σου. Όλων εδώ. Δηλαδή, εγώ είμαι από το πρωί εδώ και ποιος ξέρει πώς. Θέλω τουλάχιστον ακόμα μια ώρα για να πω ότι τέλειωσα, να τα μαζέψω, να τα πλύνω, να τα συγκυρίσω όλα, να τα βάλω τέσσερις τους για να συνεχίσουμε αύριο το πρωί. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή. Ευχάριστη όμως, πιστεύω. Ορίστε. Ευχάριστη είναι. Ευχάριστη είναι αν σ' αρέσει. Αν δεν σ' αρέσει, δεν κάνεις τίποτα. Κάθεσαι στον καναπέ, βλέπεις τηλεόραση, πηγαίνεις, πίνεις και καφέ και όλα καλά. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που κάνουν αυτή την παράδοση εδώ στο νησί? Έχουν μείνει από τους παλιούς ανθρώπους? Εγώ δεν ξέρω. Κάποιοι φτιάχνουν τσιχουδιά. Μόνο αυτό. Τη φτιάχνουν για να την εμπορευτούν, για να πίνουν, δεν ξέρω τι. Τσιχουδιά ξέρω ότι φτιάχνουν κάποιοι. Κρασί έτσι και όλα αυτά, σίκα, σταφίδες και όλα αυτά τα πράγματα, κάπαρες και τέτοια πράγματα. Τίποτα. Εγώ τώρα στο ψυγείο έχω αμπελόφυλλα. Θα εξυπηρετήσω κάποιες φίλες μέσα στο χειμώνα που δεν έχουν αμπελόφυλλα να κάνουν τα γεμιστά. Και τα αμπελόφυλλα πώς γίνονται δηλαδή? Πώς τα μαζεύετε, τα βάζετε στην κατάψυξη? Έτσι, ή έχει διαδικασία? Διαδικασία και αυτή. Πρέπει να τα μαζέψει, να τα σκυβάξει, να τα. Θέλει χρόνο. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Λένε ότι τα βράζει λίγο, είναι αλήθεια? Όχι, αυτά θα βράζουν πηγαίνοντας από την κατάψυξη. Άρα τα βάζει έτσι. Έτσι, ναι. Έτσι και διατηρούνται. Αύριο θα τσακίσουμε ελιές. Σε λίγο θα τσακίσουμε ελιές. Σε λίγο θα τσακίσουμε. Θα περιμένουμε να τσακίσουμε και τις ελιές. Θα τσακίσουμε ελιές για να πάρεις ένα πλάνο. Πολύ ωραία. Εντάξει. Κύριε Ντζόγια, φτάσαμε λοιπόν στο τέλος στη διαδικασία του κρασιού. Τώρα βρισκόμαστε εδώ στο καζάνι. Τι ακριβώς έχετε βάλει μέσα?
δεν είναι ακριβώς το τέλος της διαδικασίας, είναι μέρος της διαδικασίας. Τώρα εδώ έχουμε προσθέσει τα κηδόνια μέσα που θα του δώσουν το άρωμα. Το λάπαθο το έχουμε βάλει από το πρωί, είναι που θα του δώσει χρώμα, όπως τα είπαμε χτες. Και καθώς η στάθμη κατεβαίνει, εμείς συμπληρώνουμε μούστο για να έχουμε πολύ ψήμα, γιατί φέτος είχαμε καλή παραγωγή, οπότε θα έχουμε περισσότερο ψήμα, περισσότερο μούστο, άρα περισσότερο κρασί. Πόση ώρα διαρκεί εδώ η διαδικασία? Αυτό τώρα έχει ανάψει από το πρωί στις 7 και 10 και 4 και πιθανολογώ ότι θα σβήσει 4,5, 5,5 ώρες. Ναι, το απόγευμα. Καθώς είπαμε ότι όσο κατεβαίνει η στάθμη, εμείς θα συμπληρώνουμε μούστο. Έτσι, μέχρι να φέρουμε το μούστο που έχουμε ακέραιο και το ψήμα, θα τα φέρουμε σε μια ισορροπία για να βγάλουμε το γλυκό κρασί. Τα κηδόνια, όπως βλέπεις που βάλαμε μέσα κάποια στιγμή μετά από καμιά ώρα, αυτά θα φουσκώσουν, θα είναι πια ψημένα, θα είναι κηδόνι γλυκό. Με τον κίνδυνο ότι θα σπάσουν μέσα στο κρασί, εμείς τα αφαιρούμε. Παρακολουθούμε λοιπόν πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή και το αφαιρούμε. Ομοίως γίνεται και με το λάπαθο. Όταν περάσουν κάμπρο, δηλαδή κατά τη μία η ώρα το μεσημέρι, θα φύγει και το λάπαθο από μέσα, αφού μας έχει αφήσει πια όλες τις ιδιότητες. Αυτή είναι η διαδικασία για να φτιάξουμε γλυκό ασφενδιανό κρασί, όπως το φτιάχνουμε κάθε χρόνο. Με όλη αυτή τη διαδικασία, πόσα μπουκάλια κρασί θα βγάλουμε? Φέτος υπολογίζω ότι θα βγάλω περίπου 150-170 λίτρα. Θα πιούν οι φίλοι και οι γνωστοί, το σόι γύρω-γύρω και του χρόνου, να είμαστε καλά, να το ξαναφτιάξουμε. Άρα οι φίλοι και οι γνωστοί θα κάνουμε έτσι μία μάζοξη, θα το πω στα παλιά λόγια, μάζοξη που θα ψήσουμε, θα φάμε και θα πούμε και το κρασί μας. Με κάποιους ναι, γίνεται αυτό. Για να πιούμε. Αυτά. Το περιμένουμε. Αυτά είναι τα ωραία. Να γίνει το κρασί για να γίνει και το σχετικό τραπέζωμα, να πιούμε στην υγεία μας. Θα σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Και εγώ σε εσάς. Του χρόνου με υγεία. Να είστε καλά που τα παρακολουθείς και τα διαδίδεις. Το κακό στην όλη αυτή υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει διαδοχή. Δηλαδή αυτά που έμαθα εγώ από τους παλαιότερους, δεν υπάρχει άνθρωπος να τα μεταλαμπαδεύσουμε. Έτσι σιγά σιγά θα φύγουμε κι εμείς. Οδεύουμε προς το τέλος. Συνταξιούχος. Γλίτωσε κανένας συνταξιούχος από το θάνατο? Όχι βέβαια. Οπότε προς τα εκεί πάμε. Αλλά καλό θα ήταν κάποιοι να ενδιαφέρονται, να τους μεταλαμπαδεύσουμε όλα αυτά, να τα έχουν, να υπάρχει στο ότι είναι και σου. Δηλαδή από αυτούς που απολαμβάνουν και γεύονται το κρασί σας, δεν υπάρχει κάποιος που να θέλει να μάθει? Όχι, η απόλαυσή τους είναι στο να το γεύονται. Μόνο αυτό. Περιμένουν δηλαδή αυτό, πότε, ναι, θα είναι έτοιμο. Ναι, ναι, πότε θα είναι έτοιμο. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι μέσα από την παρέα βρεθεί ένας, να μην χαθεί αυτή η παράδοση. Ναι, να μην χαθεί, να συνεχίζεται. Και του χρόνου, κύριε Τζαγή. Να είστε καλά, καλημέρα.